Χαίρετε, Gamers. Πώς είστε? Δεν είπα γεια σας. Δεν είπα γεια σας, ξέρετε γιατί? Από τις ερωτήσεις που παίρνουμε κάθε μέρα για το τι PC να πάρετε. Οπότε. Δείτε με τι ενθουσιασμό το κάνουμε. Όχι, η έννοια το κάνουμε με ενθουσιασμό, Θεοδωρέ. Ναι, σε ξύπνησαμε. Για όσους μας ρωτάτε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες κλπ. Τι PC να πάρετε, αυτή η σειρά είναι φτιαγμένη για εσάς. Από αυτήν την εβδομάδα και κάθε 2-3 εβδομάδες τέλος πάντων, ναι, θα κάνουμε και μία. Να ακριβέστε το πρόγραμμα. Δουλεύουμε ακόμη το μοντέλο. Θα κάνουμε. Με βιντεάκια όπου σας δείχνουμε τι gaming PCs να φτιάξετε με διαφορετικές κλάσεις τιμών. Α, ναι. Ναι. Α, okay. Σήμερα ξεκινάμε με gaming PC των 500 ευρώ. Δηλαδή θα κάνουμε 500 ευρώ, Θοδωρέ. Φαντάστηκα. Μπράβο, Θοδωρέ. Θα δίνουμε εναλλακτικές για συμπλήν τιμές. Θα λέμε κάποια πράγματα, αλλά θα έχουμε σαν βάση την τιμή που λέμε. Κάθε εβδομάδα θα προσθέτουμε 200 και 300 ευρώ σε σύνθεση που θα κάνουμε. Κάθε λίγους μήνες, επειδή βγαίνει καινούριο hardware και αλλάζουν οι τιμές, θα ανανεώνουμε αυτά τα vlogs με νέα PCs που μπορείτε να πάρετε για αντίστοιχες τιμές. Ωραία που είναι. Στην περιγραφή από κάτω θα δείτε links για όλα τα κομμάτια. Έχουμε επιλέξει, δεν είναι κάτι στάνταρ, για αυτό το επεισόδιο τουλάχιστον θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε επιλέξει την M-Systems ως είναι έδρα στην Αθήνα. Δεν είναι η φθηνότερη, δεν ξέρουμε αν είναι η καλύτερη, αυτό που ξέρουμε ότι τη χρησιμοποιούμε εμείς, επειδή είναι οι πιο επαγγελματίες μέχρι στιγμής. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί τους, γι' αυτό M-Systems επειδή το λόγο. Έκλεισε. Αν θέλετε να πάρετε άλλα κομμάτια άλλη τιμή, πάρτε τα, μας νοιάζει. Ελεύθερη. Εμείς θα σας προτείνουμε κάτι από εκεί μέσα, από το e-shop της M-Systems. Λοιπόν, τώρα θα μας ενημερώσει ο Θόδωρος για το κουτί το οποίο επιλέξαμε να βάλουμε στη σύνθεση του gaming PC των 500 ευρώ των Gamers. Το οποίο λέγεται το Cooler Master Elite Night 350 Black. Αυτό είναι το κουτί, το ξέρω. Είναι μαύρο, είναι ATX. Ο λόγος που είναι όμορφο. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι 5 με 10 ευρώ από τα, ακριβότερο από τα πολύ φθηνά κουτιά. Ο λόγος που επιλέχθηκε είναι γιατί έχει χώρο από πίσω για cable management να πάτε τα καλώδια σας στην πίσω πλευρά του κουτιού. Βολεύει. Του motherboard, ώστε να μην έχετε θέματα ψήξης κλπ. Και να μην γίνεται χάος μέσα στο κουτί. Αυτό είναι για τους νοικοκύριδες. Για τους νοικοκύριδες είναι. Σας σκεφτόμαστε. Μπράβο, για εσάς. Τροφοδοτικό τι θα βάλουμε, Θεοδωρέ? Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι. Σκέφτεσαι. Σκέφτομαι έτσι τώρα που μου ήρθε. Ένα Cooler Master GX Bronze. Bronze. 450 Watt. Watt. Volt Watt. Εντάξει. Volt. ξέρω. Είναι 450 ακούγονται λίγα μεν, αλλά είναι αξιοπρεπέστατο για το υπόλοιπο hardware που βάλαμε. Αντέχει και λίγο μεγαλύτερη κάρτα από αυτή που θα σας πούμε συνέχεια ότι επιλέξαμε. Και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή και είναι και η 80 Plus Bronze που είναι, θα σας κάνει και λίγο οικονομία όταν είσαι idle και κλειστός υπολογιστής. Γι' αυτό. Γι' αυτά. Σήμερα έχει την τιμητική της AMD. Δεν βάλαμε Intel. Αυτό επειδή η τιμή είναι χαμηλή για ένα καλό gaming PC. Ένα PC, δεν κάνουμε πολλά. Όχι πολλά. Ένα δεν, θα κάνουμε. Επίσης, συγγνώμη που δεν σας δείχνουμε τα κομμάτια κλπ. Δεν τα έχουμε. Απλά είναι, αν αυτή τη στιγμή είχα τόσα χρήματα να πάρω ένα PC για να παίζω παιχνίδια, θα παίρνα λογικά ακριβώς αυτό που σας προτείνω. Όχι λογικά, ακριβώς αυτό που σας προτείνω. Είμαι σίγουρος. Ωραία. Οπότε, μιας και έχουμε AMD μητρική, AMD πλατφόρμα, πάμε στη motherboard. Ναι. Η οποία είναι μία Asus F2α85ME. Διάβασε και τον κωδικό, όχι να κάνω. Λοιπόν, αξιοπρεπέστατο μικρό, χωράει αυτά τα οποία θα βάλουμε πάνω, χωράει και παραπάνω μνημεία θέλετε, χωράει και παραπάνω δίσκους, παίρνει και έξτρα κάρτα. Χωράει τα πάντα. Οπότε είναι καλό. Επεξεργαστής. Επεξεργαστής. Α, αυτός. Αυτός είναι. Ένας AMD α8 6600K τετραπύρινος. Τετραπύρινος. Black Edition. Μαύρος. Ναι. Μαύρος. Black Edition. Δεν είναι ναι, μαύρος. Black Edition. Λοιπόν, πήγαμε σε FM2 slot. Black Edition. Καθώς είναι η πιο αναβαθμίσιμη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, η πιο πρόσφατη της AMD, οπότε μπορεί αργότερα να έχετε λίγα χρήματα έξω στην τσέπη σας, ώστε να κάνετε αναβάθμιση όταν το επεξεργαστεί. Είναι καλή περίπτωση να βάλετε ένα 8-πύρι να τελειώνετε. Βολεύει, βολεύει. Ναι. Για κάρτα γραφικών. Όχι, τι έχουμε, μνήμη. Μνήμη, μπράβο. Λοιπόν. Δύο διάρκεια. Δύο, αυτό εννοώ. Δύο διάρκεια. Σημειώσεις. Ναι. Kingston λέει 2 GB, HyperX Blue.
στα 1333. Δύο τέτοια, δύο διάρκεια. Μουχοζού. Ναι. Αξιοπρεπέστατη, όχι πολλά. Εντάξει, δεν πήγαμε παραπάνω γιατί ξεφεύγαμε σε τιμή. Προτιμήσαμε όσα λεφτά γλιτώσαμε από board CPU και RAM να τα βάλουμε σε κάρτα γραφικών γιατί εκεί είναι το gaming. Να μείνει κανένα φράγκο. Οπότε είναι αξιοπρεπέστατη για παιχνίδια. 4 GB είναι OK. Σε περίπτωση θέλετε να διαθέσετε λίγα παραπάνω, πάρτε τη HyperX Blue τη 1600, δύο τεσσάρια. Παραπάνω για απλό gaming για αυτό το σύστημα δεν νομίζω ναι, να υπάρχει ανάγκη. Είναι μια χαρά. Να έχω παραπάνω από μένα. Και πάμε στην κάρτα γραφικών. Λοιπόν, είναι μια Asus Radeon HD 7770. 7770. Τι δηλαδή. Έχει σημασία για τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλά. Είναι με 1 GB. Μπράβο, ναι. Η τιμή της είναι normal, είναι αξιοπρεπέστατη, θα παίζει όλα τα παιχνίδια, τα παίζει τέλος. Δεν θα παίξετε στο Ultra ούτε στο High τα απαιτητικά, δείτε Crysis κλπ. Παρ' όλα αυτά, χαμηλώνοντας λίγα settings από οποιοδήποτε παιχνίδι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα το παίξετε μια χαρά και θα ευχαριστηθείτε. Ναι. Ναι. Πολύ και ωραία. Παίζει και Minecraft. Όλα παίζουν Minecraft. Σκληρό δίσκο, δεν βάλαμε κάτι τεράστιο. Σκληρός είναι αυτός. Ήμασταν πολύ τσιγκούνιδες στο θέμα του σκληρού. Από το να βάλουμε μια πολύ πιο κάτω κάρτα γραφικών, βάλαμε έναν, τι βάλαμε. Ένα Seagate 500 GB που μπαρακούντα. Μπαρακούντα! Είναι στις 7200, είναι σβέλτος, είναι 43, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί είναι μηχανικός. Σαν τα τρία. Ναι, είναι φθηνούλης για αυτό που κάνει. 500 GB αρχικά είναι καλά. Ο δίσκος είναι το πιο εύκολο πράγμα να βαθμίσετε. Παίρνετε ένα άλλο, το βάζετε. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε capture με fraps και αυτές τις αχλαμάρες. Είναι καλός. Όχι. Μην μείνετε σε αυτό το σύστημα. Πρέπει να βάλετε ένα δεύτερο δίσκο, προτείνω έναν ίδιο, ώστε να γράφετε σε διαφορετικό δίσκο από τον οποίο έχετε τα παιχνίδια. Αυτό είναι σημαντικό. Το λέει συχνά. Οπότε επενδύστε άλλο ένα 50-80 ανάλογα πόσο μεγάλο θέλετε, να βάλετε ένα δεύτερο. Σε περίπτωση θέλετε να επενδύσετε κανένα κατοστάρι, βάλτε ένα SSD που δείχνω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, για να βάλετε το λειτουργικό και σε αυτόν τον δίσκο να έχετε τα παιχνίδια σας και να γράφετε με φράψη κλπ. Αλλά μιλάμε, SSD δεν μπόρεσε να πάρει το μηχάνημα αυτή τη τιμή, θα θυσιάζει με πάρα πολύ άλλα πράγματα. Και ένα DVD-ROM. Έβαλες και DVD-ROM. Ναι, αν δεν θέλετε, μην βάζετε. Πραγματικά. Γιατί? Γιατί τα Windows δεν κάνει install μέσα από στικάκι πλέον, άμα είναι. Πολλοί το χρησιμοποιούν πλέον μόνο για να βάλουν το στικάκι. Αν αγοράζει τα παιχνίδια από τα μαγαζιά και όχι. Αν καλύψει κάνα παλιό παιχνίδι κάπου πάνω στο ράφι και να πει α, να το ξαναπαίξω αυτό. Μετράει. Αυτά. Να υπενθυμίσουμε ότι η σύνθεση που μόλις είδατε δεν είναι. Παραπάνω σύνθεση. Δεν την τεκμηριώνουμε γιατί έτσι. Εμείς αυτό θα παίρναμε και όταν μας ρωτάτε. Θέμα επιλογής. Ναι. Όταν μας ρωτάτε τι θα παίρνατε. Θα παίρναμε αυτό. Θα αρχίσουν τώρα από κάτω. Α, Intel, α, Nvidia. Σκάστε, αυτό είναι καλό για τη τιμή του. Okay. Αν δεν θέλετε, πάρτε κάτι άλλο. Όποιοι μας ρωτάτε, αυτή είναι η επίσημη απάντηση. Λειτουργεί, για 500 ευρώ, πάρτε αυτό. Λειτουργεί καλά για τα λεφτά τα οποία δώσατε γι' αυτό. Ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούσαμε να έχουμε τα πράγματα εδώ και να τα φτιάξουμε και να κάνουμε και ένα benchmark. Να πίνω καφέ εγώ. Ενώ κρατάς την κάμερα και κάνεις σχόλια. Ναι. Ναι. Θα ήταν καλό να γίνει αυτό που λέμε. Γράφω ακόμα, Νίκο, δεν κοιτάς απλά την οθόνη. Ναι. Τα links είναι στην περιγραφή για όλα τα κομμάτια. Σε περίπτωση που φτάσετε στο να το παραγγείλετε αυτό το μηχάνημα, γιατί πολλοί σκέφτεστε τώρα αυτή την περίοδο για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα αρχίσουν τα σχολεία, οι σχολές κλπ. Να φτιάξει ένα καινούργιο σύστημα να έχετε. Πείτε στα παιδιά. Να ξεσκονίζετε ειδικά, είναι το καλύτερο για να κάνει καινούργιο σύστημα. Ακριβώς. Γράψτε στα παιδιά στην Systems ότι σας στείλαν οι Gramers. Θα το εκτιμούσαμε. Κάποιος είναι στην πόρτα. Εμείς να σας ενημερώσουμε το πρόγραμμά μας. Πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Του καναλιού. Α, ναι. Χθες δεν είχε βίντεο, συγγνώμη. Τι δεν πρόλαβα. Κυριακή σήμερα, ναι. Είπαμε, Σαββάτο κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, καθημερινές, 3 η ώρα το μεσημέρι, μπροστά στους υπολογιστές σας. Σαββάτα, πηγαίνετε να παίξετε. Κυριακή, αυτό. Vlog. Πλέον μπήκε γι' αυτό στο πρόγραμμα. Κάπου θα βγάζουμε. Ναι, μην αρχίσετε ερωτήσεις αν δεν βρίσκω γι' αυτά. Όχι, αυτή είναι η απάντησή μας. Υπάγει. Αν θέλετε για μεγαλύτερα, περισσότερα χρήματα σύστημα, θα περιμένετε το επόμενο επεισόδιο. Κάποια στιγμή θα βγουν γι' αυτά. Συγγνώμη σε όσους δεν απαντάμε σε αυτά τα θέματα, αλλά δεν γίνεται να απαντάμε 15 ερωτήσεις την ημέρα για το τι σύστημα να πάρω και όχι, αυτό δεν με βολεύει και τι κάνει αυτό. Αυτό βολεύει με αυτό. Όχι, αυτό που σας λέμε θα πάρετε. Τέλος. Δημοκρατία. Τέλος. Για να μην χάνουμε και τον ύπνο μας δηλαδή.
Ποιον? Σωστά. Το κάνουμε. Κάναμε intro μάλλον. Δεν το έχω μοντάρει ακόμη. Το κάνουμε. Τα λέμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα πούμε vlog, τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή που θα δείτε κάποιο επεισόδιο. Αύριο δεν θα έχει. Riptide. Ναι, δεν θα έχει Riptide. Δεν το προλάβαμε. Θα έχει μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει αύριο. Ναι. Αν δεν θα έχει. Μάλλον. Αν δεν έχει, όχι την άλλη. Πώς κάνετε έτσι. Μην γκρινιάζεις. Αθηνόδωρε. Τους διώξουμε. Πες για την Παρασκευή. Μπράβο Νίκο! Ο Νίκος μας θύμισε κάτι. Την Παρασκευή που έρχεται. 12 του μήνα. Ιουλίου δηλαδή του 2013. Αν το βλέπεις το 2014 πέρασε, πάει. Μην έρθει τζάμπα. Θα είμαστε στο κόσμο, στο Mediterranean κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί που έχει το. Στο αμφιθέατρο. Που είναι τα Fridays. Δίπλα. Το food court εκεί πάνω. Μπράβο, που βγαίνει στο αμφιθέατρο που βγαίνει. Εκεί που τρώτε κατεβαίνετε για τη φορά, αυτό είναι αμφιθέατρο για τη φορά. Δεν μοιάζει. Η τρίτη παράσταση είμαστε εμείς. Μπράβο. Λοιπόν, ελάτε εκεί, 8 η ώρα. Μπορεί να είμαστε και λίγο νωρίτερα, ελάτε τέλος πάντων. Θα δούμε πόσοι θα είμαστε, να δούμε αν θα πάμε σε κάποια καφετέρια, αν θα κάνουμε μια μάζοξη κάπου πιο ανοιχτά. Κάνουμε μια αρχαία παράσταση. Αρχαία παράσταση. Θα δείξει ένα αρχαίο μύθο. Αν αργήσετε, ξέρω εγώ, στείλει ένα μήνυμα στο Facebook, μπορεί να το δούμε σε κανένα κινητό. Αυτό. Ναι. Εγώ όχι. Ο Θεόδωρος όχι. Γεια σας, το παρατραβήξαμε. Νομίζω ότι το κλείσιμο ήταν πιο μεγάλο από το βίντεο. Παίζει. Δεν πειράζει. Γεια. Γεια. Όχι, ήταν η μέρα μου σήμερα. Έχει περίοδο. Όχι, ρε εσύ. Εξωγήινος φέτες είναι. Φέτες είναι. Ω, παρτίζω. Ένα. Κάτι να ρούει. Τι είναι αυτό, δεν λιονταρί. Ήταν κάποτε. Σε ποντίκι τεράστιο. Κάστε, μπράβο. Και βουίζουν και τα αυτιά μας. Άντε, να σου μιλήσω. Σκάσε! Ήρθαμε και από πίσω. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me? Οπα, 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 μη, μη, μη. Δεν βολεύει η πόζα σου. Αντίο το κεφάλι. Μια χαρά. Τι να ξέρεις. Πας, βγάλαμε συνέστημα. Τρόμαξες, Μαρή. Καλό. Κατέβα, ρε.